ερχόταν μετά. Οι προύχοντες αυτής της χώρας, τα συμφέροντα ιδιωτικά, οικονομικά, τραπεζικά, μηδιακά, είπαν ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα, κυβερνούσαν για 200 χρόνια αυτή τη χώρα και ποτέ δεν είχαν δημιουργήσει ένα τέτοιο μαξιλάρι και αυτή η χώρα είχε πολλές χρεοκοπίες σε αυτά τα 200 χρόνια. Αλλά εκείνη η κυβέρνηση αποφάσισε ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την προληπτική γραμμή στήριξης που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο μνημόνιο σε μια χειροτέρεψη της οικονομικής κρίσης και ήξερε αυτή η κυβέρνηση ότι μόνο έτσι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον μια μελλοντική χρηματοπιστωτική κρίση ή μια πανδημία που έρχεται από το εξωτερικό. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια κυβέρνηση που άρχισε τη θητεία της αντιμετωπίζοντας την ανθρωπιστική κρίση. Είπανε οι προύχοντες ότι αυτό το κάνει επειδή έχει ένα ταξικό μίσος για τα μεσαία στρώματα. Επέμεινε η κυβέρνηση και η εμβληματική της παρέμβαση ήταν η ασφάλιση των ανασφάλιστων. Γιατί ήξερε ότι η αρρώστια δεν έχει σύνορα. Δεν έχει σύνορα ούτε γεωγραφικά, ούτε ταξικά. Και ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό αυτή της κυβέρνησης να αφαιρέσει το ΆΜΚΑ από μικρά παιδιά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρχε μια φορά και έναν καιρό μια κυβέρνηση που έδωσε την έμφαση στην υγεία και άρχισε για πρώτη φορά να υπάρχει πρωτοβάθμια υγεία και να υπάρχουν τα τόμοι. Είπαν οι προύχοντες ότι αυτό δεν συνάδει με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα πάρει δουλειές από την ιδιωτική πρωτοβουλία και όταν ήρθαν οι προύχοντες πάλι στη φυσική τους θέση, δεν έδωσαν καμία έμφαση στα τόμοι, τα κρατήσανε όπως ήτανε, χωρίς κανένα ενθουσιασμό. Εκείνη η κυβέρνηση που ήξερε ότι πριν από την κρίση το δημόσιο πλήρωνε 6,8% του ΑΕΠ δαπάνες για την υγεία, που πέσανε στο 4,6% το 2014, μπόρεσε παρόλο τις δυσκολίες να το αυξήσει στο 5,2% και είχε ένα σχέδιο για 4 χρόνια για να φτάσει στο 6%. Λιγότερο από το μέσο όρο, αλλά τουλάχιστον προσεγγίζοντας το μέσο όρο. Και γι' αυτό, παρόλο τις δυσκολίες, είχε σχεδιάσει 4.000 θέσεις εργασίας στην υγεία και για το 2019 και για το 2020. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια κυβέρνηση που ήθελε να προωθήσει την ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τις πιστωτές της. Να φύγει από τη ζουρλομανία του 3,5% και γι' αυτό έκανε ένα συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένη προσέγγιση πώς να εκμεταλλευτεί αυτό το μαξιλάρι για να υπάρχει ανάπτυξη. Είπαν οι προύχοντες ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αφήστε να έρθουμε εδώ εμείς, να χτίσουμε την αξιοπιστία και μετά βλέπουμε πότε θα μειώσουμε τους στόχους που μας έχουν επιβληθεί. Σκεφτείτε τι θα ήταν η ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 αν είχε ανακοινώσει η νέα κυβέρνηση μια επιπλέον τόνωση ανάμεσα στο 1,5 και στο 1,8 δις ευρώ. Για το νομοσχέδιο μίλησε ο κύριος Ξανθός, ο εισηγητής μας, πολλοί βουλευτές μας που είναι ακόμα εδώ και παρακολουθούν. Έχουν εκφραστεί οι ανησυχίες μας και για το τόμι και τι κάνετε και για την ιδιωτικοποίηση και ότι φέρνετε ένα νομοσχέδιο που πάλι αφήνει γκρίζες ζώνες ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ανησυχούμε επιπλέον για τα 15 εκατομμύρια που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Σταϊκούρας. Πραγματικά θεωρείτε ότι αυτή η κρίση που αντιμετωπίζουμε, 15 εκατομμύρια φτάνουν? Οι δικοί μας υπολογισμοί θα λέγανε ένα 150 εκατομμύρια θα ήταν πιο κοντά σε αυτό που χρειαζόμαστε. Επιτρέψτε μου να πω λίγο περισσότερο όμως
για την οικονομική πολιτική που είναι και προβληματική τώρα με αυτό τον κορονοϊό. Βεβαίως μπαίνει αυτό μέσα στην εξίσωση σε η παγκόσμια οικονομία και η ελληνική οικονομία που ήδη από 2019 δεν πάει καλά. Και ξέρουμε ότι αυτή η οικονομία τώρα θα χτυπηθεί διπλά λόγω από τον κορονοϊό. Ξέρουμε επίσης ότι η νομισματική πολιτική, ό,τι είχε να δώσει στην παγκόσμια οικονομία από το ΦΕΔ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το έχει δώσει. Ότι όταν έχουμε σχεδόν μηδενικά επιτόκια, δεν είναι πολλά πράγματα που θα μπορούσε να κάνει η νομισματική πολιτική. Και άρα χρειαζόμαστε μια δημοσιονομική πολιτική που είναι επεκτακτική, που είναι το μόνο όπλο που έχει μείνει. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια κυβέρνηση που, που πίεζε τις άλλες κυβερνήσεις σε όλα τα φόρα, στο Συμβούλιο Αρχηγών, στα Eurogroup, σε διάφορους άλλους οργανισμούς, να αλλάξει τη βασική ροπή της πολιτικής προς τη λιτότητα. Να ξανασκεφτεί τους στόχους, να ξανασκεφτεί το σύμφωνο σταθερότητας και τους κανόνες που προκύπτουν από αυτό. Να ξανασκεφτεί την συντονισμένη δημοσιονομική επεκτακτική πολιτική που χρειάζεται. Γιατί το σύμφωνο σταθερότητας οικοδομήθηκε σε μια εποχή που όλοι φοβότανε, οι προύχοντες, να το πω για να έχει μια σύνδεση με αυτά που έλεγα πριν, ότι αν δεν υπάρχει συντονισμός, η δημοσιονομική πολιτική θα είναι παραπάνω επεκτακτική από ό,τι χρειάζεται. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι έχουμε χώρες και με δημοσιονομικό χώρο, και με μεγάλο πλεώνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών και με χαμηλό, πώς το λένε, χαμηλό χρέος που δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν αυτή την ευρωπαϊκή οικονομία. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε αυτή η κυβέρνηση που πίεζε, γιατί δεν είχε ούτε δεσμούς με τους προύχοντες, ούτε δεσμούς με ένα ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα που έχει σημαία του η λιτότητα και να μην αλλάξουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε πολύ μεγαλύτερες ροές στο προσφυγικό και έκανε το παν να μην μετατρέψει μια κρίση σε ένα δράμα, που ποτέ δεν σκέφτηκε να διχάσει τον κόσμο, που ποτέ δεν σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση χωρίς ανθρωπισμό, που ποτέ δεν σκέφτηκε τη λέξη δικαιωματισμό, που το άκουσα και από τον κύριο Βλοβέρδο, δεν με πειράζει που το συνάδελφοι του Κινάλ που το άκουσα από τον κύριο Βορύδη, με στεναχώρησε ότι το άκουσα από τον κύριο Βλοβέρδο το δικαιωματισμό, λες και τα δικαιώματα είναι à la carte. Μπορεί να υπάρξουν και μια άλλη μέρα να μην υπάρξουν. Λες και ότι δεν υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που μας δεσμεύουν για πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή η κυβέρνηση τότε αντιμετώπισε αυτή την κρίση και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ξανθός, τότε άλλοι ερχόταν στην Ελλάδα να μας ευχαριστήσουν και να εδείξουν τα αλληλεγγύη τους. Όχι αντιπρόσωποι από μια άλλη χώρα που θυμήθηκαν τον ναζισμό. Και θέλω να τελειώσω, κύριε Υπουργέ, με μια ερώτηση. Και σε εσάς, κυρία κοινωνιστική εκπρόσωπο, με θεωρείτε εμένα ότι είμαι πέμπτη φάλαγγα, ότι είμαι δούριος ύπος του Ορντογκάν, τον κύριο Ξανθό, τον κύριο Παπαδόπουλο, την κυρία Τσούφη, έτσι μας θεωρείτε? Να το πείτε όμως ονομαστικά αν αυτό θεωρείτε. Σε αυτή την κρίση, σε αυτή την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε και αυτή την προσφυγική κρίση, αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Ότι αυτά τα πέντε ονόματα που σας ονόμασα είναι δούροι ύπη της Τουρκίας? Αυτό θεωρείται η υπεύθυνη κυβερνητική στάση? Δεν τρεπόσαστε λίγο για το κυβερνητικό σας εκπρόσωπο που λέει αυτό το πράγμα? Νέα Δημοκρατία είσαστε ιερέ? Τι είσαστε ακριβώς? Τι αντιπροσωπεύετε? Ποια αυτιά θέλετε να χαϊδέψετε? Δεν φοβόσαστε καθόλου? Δεν διαβάζετε ακόμα και δικιά σας εφημερίδα που αρχίζει και φοβάται και λέει ότι αυτά που κάνατε με το προσφυγικό, που κάνατε με τις πρέσπες, μπορεί να ξεφύγει τελείως?
και ζητάτε συνένεση και να είμαστε όλοι συνετοί και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ηθικά ζητήματα. Δεν έχετε ίχνος ντροπή όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει αυτό το πράγμα. Από πότε έχετε να το ακούσετε αυτό, ότι είμαστε αντιπρόσωποι μιας, ότι είναι κάποιοι είναι αντιπρόσωποι μιας ξένης χώρας. Πολύ φοβάμαι ότι χτίζεται ένα μπλοκ δυνάμεων σε βάση της ακροδεξιάς, όπου η φιλελεύθερη ανάμεσά σας θα είναι μόνο μαϊντανό. Θα είναι ένας μαϊντανός για να πουλάτε πού και πού σε διεθνή φόρα, που θα μπορεί να μιλήσει ο Πρωθυπουργός σας, αλλά ο κορμός σας θα είναι αυτός ο ακροδεξιός κορμός. Και θα είναι ο ακροδεξιός, γιατί τα πράγματα μετά από ένα σημείο δεν μαζεύονται. Τα λέτε αυτά, τα ξαναλέτε, καλύπτετε αυτά που γίνονται, δεν μιλάτε ανοιχτά, δεν μιλάτε με αλήθεια στον κόσμο και θα έρθει μια στιγμή που θα θελήσετε να το μπλοκάρετε, θα καταλάβετε ότι έχει το ξεφύγει το θέμα και δεν θα μπορέσετε. Και τότε θα είναι ολοκληρωτική η δικιά σας ευθύνη για την κατάσταση της χώρας. Ελπίζω να το καταλάβετε έγκυρα ότι με αυτή την κρίση ούτε δράμα πρέπει να το μετατρέψετε, ούτε να χτίσετε μια νέα ταυτότητα των Ελλήνων πάνω στο ρατσισμό και στη ξενοφοβία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δίνω το λόγο.